στο βάθος. Απαντήσατε προηγουμένως σε μια ερώτηση για τις ιδιωτικοποιήσεις και είπατε πως στόχος σας είναι επίσης για αυτές που πρέπει να υλοποιήσετε να αυξήσετε τα παράλληλα ωφέλη. Εχθές στην ομιλία σας είπατε πως έχετε έρθει σε συμφωνία για ιδιωτικές επενδύσεις 180 εκατομμύρια στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το master plan, στο master plan το ποσό αυτό είναι 300 και κάτι εκατομμύρια. Άρα υπάρχει ένα σημαντικό κενό, το οποίο προφανώς συνδέεται με ουσιαστικά αναπτυξιακά έργα. Δεν ξέρω πώς προκύπτει και πώς θα το καλύψετε. Και επίσης, για μια άλλη πολύ σημαντική ιδιωτικοποίηση, αυτή της ΕΙΑΘ, θα την προχωρήσετε. Είχατε πρωτοστατήσει ως κόμμα στο δημοψήφισμα για το νερό της Θεσσαλονίκης. Και εργαζόμενοι και άλλοι φορείς με τους οποίους είχατε συναντηθεί στο κίνημα «Σώστε το νερό», σας κατηγορούν πως με την αποκρατικοποίηση ενός ικανού ποσοστού της ΕΙΑΘ ουσιαστικά την πουλάτε. Κύριε Βλέκα, σας ευχαριστώ για τα ερωτήματά σας. Είναι χρήσιμα. Δεν είπατε ότι έχουμε έρθει σε συμφωνία. Είπα ότι προβλέπουμε ότι ο διαγωνισμός θα δώσει τη δυνατότητα στον ανάδοχο να κάνει επενδύσεις 180 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ. Και εξήγησα αρχικά ότι για μας είναι σημαντικότερο πράγμα οι επενδύσεις από το ίδιο το τίμημα. Δεν μπορούμε όμως να αγνοήσουμε και το τίμημα, διότι είναι ένας διεθνής διαγωνισμός που πρέπει να είναι επιτυχημένος. Αλλά είναι σημαντικότερες επενδύσεις, διότι το τίμημα πηγαίνει στον κουβά του χρέους. Γνωρίζω ότι το master plan, θέλω όμως να έχουμε ρεαλιστικούς στόχους, διότι το ζήτημα είναι να υπάρξει ανάδοχος. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό εξαρτάται και από τη ζήτηση και από τις προθέσεις. Δεν πουλάμε χρυσάφι, πουλάμε κάτι πολύ σημαντικό όμως. Ένα πολύ μερίδιο στην, σε μια πύλη σημαντική, όπου θέλουμε ο επενδυτής που θα έρθει να έχει βεβαίως τη δυνατότητα, γιατί δεν έρχεται κανένας για να... για την ψυχή του πατέρα του, έρχεται για να έχει κέρδη, αλλά να μην πάρει κοψοχρονιά πρώτο, να επενδύσει, να αφήσει ανταποδοτικά ωφέλη στην ελληνική οικονομία, στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι τα ανταποδοτικά ωφέλη θα εξασφαλιστούν με το μεγαλύτερο δυνατό, επαναλαμβάνω, τίμημα στις αναπτυξιακές επενδύσεις και μίλησα για την επόμενη πενταετία για πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι αφορά την ΕΙΑΘ, είναι δέσμευσή μας, την οποία μάλιστα, για να θυμίσω και την μεγάλη πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπου στις προτάσεις μας μιλάμε για το δημόσιο χαρακτήρα νερού και ενέργειας, την κατοχήρωση του δημόσιου χαρακτήρα. Κατοχήρωση του δημόσιου χαρακτήρα δεν σημαίνει ότι δεν ψάχνουμε να βρούμε τρόπους ώστε να έχει έσοδα η επιχείρηση, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της και να έχει να μεγιστοποιήσει το όφελος στο δημόσιο, αλλά ότι πρέπει να είναι υπό δημόσιο έλεγχο. Στην εποχή που ζούμε, της ελεύθερης οικονομίας αγοράς, είναι προφανές ότι ο έλεγχος αυτός εξασφαλίζεται με την πλειοψηφία του πακέτου των μετοχών. Η συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών όμως με μειοψηφικό πακέτο που θα δώσουν τη δυνατότητα στην εταιρεία να γίνει πιο ανταγωνιστική θα είναι προς όφελος του δημοσίου και θα είναι προς όφελος της εταιρείας. Και το ίδιο πιστεύουμε και για τη ΔΕΗ. Άρα λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν δίνουμε πλειοψηφικό πακέτο στην ΕΙΑΘ, είναι δημόσιο αγαθό, ούτε στην ΕΙΔΑΠ. Αλλά η ΑΘ και η ΕΙΔΑΠ κινούνται μέσα στα πλαίσια της οικονομίας αγοράς. Αν θέλουμε να λειτουργήσουμε προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, πρέπει να κινηθούμε με τρόπο ευέλικτο ώστε να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη.